Επίσης είμαι πρόεδρος της Ένωσης των Οικονομολόγων και της Οικονομολόγων. Εκείνο που μπορώ να πω με βάση τα λόγια προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί είναι ότι στην ουσία μέσα από τα προγράμματα αυτά αλλάζουν και οι αρχές και η σκοπή της εκπαίδευσης. Ένα σχολείο το οποίο από το 2008 και μετά έχουμε έναν προγραμματισμό τέτοιων αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές ξεκινάνε από το Γαμπινιώτη το 2008, όπου η ιδέα του Γαμπινιώτη ήταν να υπάρχει πολιτική παιδεία, δηλαδή να ενσωματωθούν τρεις επιστήμες σε μία. Πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ, αυτό που λέτε πολιτική παιδεία, σύγχρονος κόσμος, πολιτική δημοκρατία και που θα εστιάσουμε εκεί, είναι ένα πράγμα, χήμα, το οποίο, από το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι γίνεται. Το παιδί βγαίνει με μια σύγχυση μέσα. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε μέσα από την πολιτική, κάνοντας μια δασκαλία. Εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε γνώση για να συνειδητοποιήσουμε ήδη και μέσα από τους αγώνες τους, αν το θέλετε. Αλλά σημασία έχει ότι δεν μπορείς να κάνεις στο σχολείο πολιτική. Στο σχολείο κάνεις επιστήμη. Αυτό επιτάχθηκε με τη λογική του Ματσακούρα, ο οποίος δεν έχει ξεχωρίσει ακόμα το διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, δεν το έχει ξεχωρίσει, τα ταυτίζει. Δεν είναι έτσι επιστημονικά και πιστεύω ότι το σχολείο από εδώ και πέρα προσανατολίζεται κάπου διαφορετικά. Ένα σχολείο το οποίο επιδιώκει μια αποσπασματική διδασκαλία γλωσσών, είτε είναι φυσική γλώσσα, είτε είναι ηλεκτρονική γλώσσα, είτε είναι μαθηματική γλώσσα. Άρα η επιλογή εδώ είναι... η επιλογή εδώ είναι αυτό το τύπο το σχολείο. Αφού δίνεται έμφαση σε αυτή τη γλώσσα, ο μαθητής αποκτά μόνο δεξιότητες και γίνεται χρήστης διαφόρων συστημάτων. Είτε είναι ηλεκτρονικών, είτε είναι συμβολικών γλωσσών κλπ. Άρα λοιπόν εδώ δεν πάμε να πάρουμε το μαθητή με όρους, μόρφους και γνώσεις στην επόμενη βαθμίδα. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να το κάνουμε έναν αριθμό στην ουσία σε μια ευρύτερη αγορά εργασίας και να το εντάξουμε έτσι, γνωρίζοντας μόνο συμβολικά πράγματα και στοιχειωδώς τις δυνατότητες να επικοινωνεί. Γι' αυτό υπάρχει έμφαση στις ξένες γλώσσες, γι' αυτό υπάρχει έμφαση στην πληροφορική, γι' αυτό υπάρχει έμφαση στα μαθηματικά και στη φυσική γλώσσα, εν πάση περιπτώσει. Θεωρούμε ότι έχει παραλυφθεί από το ρόγιο πρόγραμμα ολόκληρη επιστημονική περιοχή των κοινωνικών επιστημών. Αυτό έχει την επίπτωσή του, διότι ο μαθητής δεν μπορεί να δει πλευρές της πραγματικότητας οι οποίες τον αφορούν. Γιατί και η οικονομική πραγματικότητα τον αφορά και η κοινωνική πραγματικότητα τον αφορά. Και η πολιτική πραγματικότητα τον αφορά. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να επιμείνουμε και να πούμε ότι αυτοί οι μαθητές, εάν δεν κατανοήσουν τις πλευρές πραγματικότητας της οικονομικής, για παράδειγμα, για την οποία μιλάω εγώ, δεν μπορούν να κατανοήσουν και τη θέση στην κοινωνία ούτε να διεκδικήσουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Και βέβαια, ακόμη και για τις οικονομικές επιστήμες, υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει για την οικονομική εκπαίδευση. Αυτό αγνοείται. Όμως εφαρμόζεται σε άλλα μαθήματα, παραδείγματος χάρη στη γυμναστική, όπου εκεί υπάρχει οδηγία και άρα γίνονται 3 ώρες στην τριγύρια. Εκεί εφαρμόζεται. Για τις άλλες επιστήμες δεν εφαρμόζεται. Σημασία λοιπόν έχει ότι εμείς ως ένας οικονομολόγων διεκδικούμε αυτοτελή και διακριτά μαθήματα στο Λύκειο, ξεπερνώντας την προηγούμενη κατάσταση που ξεκίνησε το 2013 και συνεχίστηκε μέχρι το 2019. Δηλαδή, θέλουμε μαθήματα, αυτοτελή. Ούτε σύγχρονος κόσμος, ούτε πολιτική παιδεία, αυτοτελή μαθήματα. Θέλετε να βάλετε πολιτική επιστήμη και δίκαιο, βάλετε πολιτική επιστήμη και δίκαιο. Αλλά θα υπάρχει διακριτή οικονομία.
Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να κατανοήσω μαθητή ο οποίος περνάει το λύκειο και δεν έχει υπόψη ότι υπάρχει οικονομική επιστήμη. Δεν υπάρχει πουθενά. Αν δεν πάρει τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής, δεν υπάρχει πουθενά. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν αλλαγές. Τώρα, το ποιες αλλαγές θα επιλεγούν από την κυβέρνηση είναι θέμα και δικής μας απάντησης. Ο αγώνας δεν είναι τωρινός, είναι αγώνας ο οποίος θα συνεχίζεται και εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε μελλοντικά στο τι γίνεται στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Και να αφήσουμε μόνο τη μονόπλευρη εκτίμηση ότι φυγόμαστε στα επαγγελματικά και στα εργασιακά και θα πηγαίνουμε σε 3-4 σχολεία. Ναι, αυτό γίνεται. Αυτό είναι η πρώτη συνείδηση σε μένα για να μπορέσω να διαμαρτυρηθώ. Αλλά όμως υπάρχει και το γενικότερο. Υπάρχουν και άλλες πλευρές οι οποίες περνάνε τώρα εδώ με το ρολόγιο του χρόνου και τις οποίες δεν αντιδρούμε.